Οι πολυπόθητε βροχέ ήρθαν μετά από ολόκληρε εβδομάδε με ελάχιστε ή ανύπαρκτε βροχοπτώσει. Με τη γη τη Μεσαρά να διψά για νερό και το φράγμα φανερωμένη να αδειάζει όλο και περισσότερο. Το φράγμα τη φανερωμένη έχει στεγνώσει. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ έχει συνολική χωρητικότητα 18 εκατομμυρίων κυβικών, αυτή τη στιγμή έχει μόλι και μεταβία 3 με 4 εκατομμύρια κυβικά. Η στάθη του φράγματο εξαρτάται πάρα πολύ από τι βροχοπτώσει του προηγούμενου και των προηγούμενων χρόνων και από την κατανάλωση του νερού που θα γίνει στη γύρω περιοχή. Παραγωγοί και καλλιεργητέ βλέπουν το φράγμα να στερεύει και τι ανάγκε λόγω τη παρατεταμένη ανομβρία των προηγούμενων μηνών να αυξάνονται. Ακόμα και αν ο Δεκέμβριο μπήκε με βροχέ. Η αγωνία χτυπάει κόκκινο, αφού τους προηγούμενους μήνες δεν έπεσε ούτε σταγόνα βροχή. Από τη στιγμή που το φράγμα έφτασε στα 6 εκατομμύρια κυβικά νερό, αμέσω κλείσαμε την παροχέτευση για άρδευση. Μοναδικό έργο το οποίο θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα για την άρδευση τη Μεσαρά είναι ο εμπλωτισμό του φράγματο από τον πλατή ποταμό. Ε, τη σημερινή περίοδο δεν υπάρχει ε, βροχή. Έτσι, έχει συνέπεια να το φράγμα να μην γεμίζει ε. και κάθε χρονιά το νερό να μειώνεται. Βροχοπτώσεις ε, πολύ ελάχιστε. Όλοι το είστε δει. Και εμεί εδώ έβρεξε πάρα πολύ λίγο. Την ίδια στιγμή οι αντλίε και οι γεωτρήσεις δουλεύουν πυρετοδό για να καλύψουν τι ανάγκε τη διψασμένης γη. Ωστόσο, το αυξημένο κόστο ρεύματο απογειώνει και την τιμή του νερού. Τώρα θα πάνε στα ύψη. Ε, ήρθαν οι λογαριασμοί Αυγούστου-Σεπτεμβρίου από 105.000-225.000. Α είναι λίγο προσεκτικά τα ΤΟΕΒ, θα μπορούν λοιπόν να συμψηφίσουν του καλοκαιρινού μήνε που παίρνουν δωρεάν νερό με του χειμερινού και α μπορέσουν να κρατήσουν στη τιμέ σε τέτοια επίπεδα να μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν οι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορεί λοιπόν να έχει ε, σε ένα χωριό ε, τρει Αντλίε για να πα το νερό και ψηλά που θέλουν και να μείνει στα 22 λεπτά ή στα 24. η Ανομβρία άφησε το σημάδι της και στο φράγμα Μπραμιανών στην Ιαράπετρα. Από τα 15 εκατομμύρια κυβικά που είχαν αποθηκευτεί στον ταμιευτήρα, έχουν απομείνει μόνο 9.700.000 κυβικά μέτρα νερού. Είμαστε τυχεροί μέσα στην ατυχία μας που δεν βρέχει, που έχουμε μαζέψει αρκετό νερό σε... από πέρυσι. Και στην Ιαράπετρα όμως οι λογαριασμοί νερού θα έρθουν φουσκωμένοι λόγω των αυξήσεων στο ρεύμα. Ε, Ανεβάζουμε την τιμή του νερού. Δηλαδή το νερό εκεί που ήταν 18 λεπτά το χιβικό θα το κάνουμε περίπου 25. Η Ανομβρία έχει χτυπήσει και τον ορεινό Δήμο Ανογείων. Με κάθε δυνατό μέσο, η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να εμποδίσει τις βρύσες να στερέψουν. Προσπαθούμε, ήδη έχουμε σε ένα πρόγραμμα πέντε νέων γεωτρήσεων, αλλά και κατασκευή νέας λιμνοδεξαμενής. Πάντως η αγωνία για τα φράγματα μεγαλώνει. Ενδεικτικό είναι ότι τον περσινό Νοέμβριο το φράγμα Ποσελέμι είχε ήδη υπερχυλήσει λόγω τη θεομηνία, ενώ φέτο ο ίδιο μήνα αποδείχθηκε άνυδρο. Αναλυτικά, σύμφωνα με τον ΟΑΚ και μέχρι το τέλο Νοεμβρίου, το φράγμα Ποσελέμι είχε 6 με 7 εκατομμύρια με χωρητικότητα 13 εκατομμυρίων κυβικών. Το φράγμα ποταμών 20 εκατομμύρια με χωρητικότητα 22 εκατομμυρίων κυβικών. Και το φράγμα Αγίων Θεοδόρων κινείται στα περσινά επίπεδα. Ο κόσμο οπωσδήποτε προβληματίζεται πώς θα βγει η επόμενη χρονιά, γιατί με τις υπάρχουσες συνθήκε, η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη.